Πρέπει να σας πω, κυρία Παναγιωτοκοπούλου, αν και δεν είμαι κουκουέ, ότι ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μέσα σε αυτή τη Βουλή ήταν ο πιο συνεπής και ο πιο σταθερός. Τι εννοώ? Στα 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δει τις κοινοβουλευτικές ομάδες να αλλάζουν κατά το δοκούν. Ακόμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε έφυγε. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Ακριβώς. Ο κύριος Παναγούλης. Το παιδί και το παιδί τη μάνα. Είστε η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που είστε σταθεροί. Και πρέπει να το πούμε αυτό, να το απολογίσουμε. Αυτό όμως έχει και την εξήγησή του. Να μας την πείτε. Η ευκολία με την οποία, ξέρετε, βουλευτές μπορούν να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, και όταν μιλάμε για το ένα κόμμα στο άλλο, μιλάμε από το ένα αστικό κόμμα στο άλλο, είναι ακριβώς η ευκολία. Η ευκολία αυτή τους δίνεται γιατί έχουν, αν θέλετε, πολύ ασήμαντες διαφορές, όμως σημαντικές στρατηγικές συγκλήσεις. Στα κρίσιμα, στα βασικά, σε αυτά που είναι δηλαδή κρίσιμα για τη ζωή του λαού, συμφωνούν. Γι' αυτό και μπορούν με τέτοια ευκολία να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, βέβαια πέρα από τον τυχοδιοκτισμό που μπορεί να υπάρχει στον καθένα. Και έχετε δίκιο. Το μόνο σταθερό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αν δει κανείς πώς ξεκίνησε αυτή η Εγώ διάβασα τη χθεσινή ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος αναφορικά με το θέμα του Κυπριακού και τη σύνδεση που έκανε με αυτό ο Πρωθυπουργός με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τη διάβασα με ενδιαφέρον. Γιατί μου προκάλεσε εντύπωση ότι υπήρχε αντίδραση και τοποθέτηση. Επικίνδυνη τη χαρακτηρίστηκε. Επικίνδυνη. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια ανατοϊκή συμφωνία. Είναι μια ανατοϊκή συμφωνία καταρχήν που το γράφει ξεκάθαρα. Στο άρθρο 2 και το φωνάζει. Πρώτα απ' όλα το φωνάζουν αυτοί που έσπευσαν πρώτοι να χαιρετήσουν αυτή τη συμφωνία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί βλέπουν ότι επιταχύνονται τα σχέδιά τους στα Δυτικά Βαλκάνια. Επικίνδυνα σχέδια, εσείς λέμε εμείς για τους λαούς. Εσείς που αποδίδετε ότι αυτοί οι 30 βουλευτές, είτε για εθνικό θέμα είτε για άλλο θέμα, αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα? Μα να σας πω, υπάρχει. Δεν γιατί υπάρχει. Μην μου πείτε ότι είναι ιδεολογικό το θέμα. Μα τι είναι, να σας πω κάτι. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΚΙΝΑΛ και στα υπόλοιπα κόμματα, στην ακόμα βαθύτερη ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων. Κοιτάξτε, εμείς το σκεφτόμαστε διαφορετικά, κυρία Παναγιωτοκοπούλου. Να σας πω και το παράδειγμα. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την κυρία Κουντουρά που ψήφισε, λέω εγώ τώρα, τη Συμφωνία των Πρεσπών, να διαμαρτύρεται για τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, μας έρχονται δύο εικόνες, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Λοιπόν, ακούστε με, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αντιδρά στη Συμφωνία των Πρεσπών? Πρώτα απ' όλα αντιδρά γιατί θα ήθελε εκείνη πραγματικά να πάρει τη σημαία του ΝΑΤΟ που τώρα έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ και να υλοποιεί αυτές τις δεσμεύσεις. Να υλοποιεί εκείνη αυτές τις δεσμεύσεις. Γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό έχει βγει στα κεραμίδια. Λοιπόν, υπάρχει δεύτερη γνώμη. Κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν, μην είστε άδικοι. Υπάρχει δεύτερη γνώμη. Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας το έθεσε. Ναι, για συγκεκριμένους λόγους τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχει. Εμείς λοιπόν, λέμε ότι στα στρατηγικά. Άρα λοιπόν, μην κάνετε τέτοιες ερμηνείες. Κύριε Βλάχο, στα στρατηγικά, να σας πω κάτι. Υπήρχε καμία αντιπαράθεση στη Βουλή, στη Συμφωνία των Πρεσπών, από τα υπόλοιπα κόμματα σε σχέση με την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ? Καμία. Γιατί υπάρχει καμία αντιπαράθεση. Υπάρχει. Μα αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία επί πολλά χρόνια. Το ΚΚΕ μάλιστα πρώτο, άλλο αν άλλαξε γραμμή μετά. Αφήστε τα αυτά τα κόλπα, κύριε Παλάχα. Αυτά τα κόλπα, τύπου Πασόκ, αφήστε τα. Είχαν άποψη υπέρ μιας εθνικής γραμμής που έλεγε. Αυτά τα κόλπα, αφήστε τα. Πρώτος, κύριε Παλάχα. Πρώτος, εσείς ήσασταν με τους υπόλοιπους. Να μάθετε να ακούτε και την άλλη γνώμη και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν θα σας διακόψω. Λοιπόν, έχει διαμορφωθεί μια γραμμή. Κοιτάξτε τώρα, πολιτικά παιχνίδια με την ακροδεξιά και τον εθνικισμό παίζει και η Νέα Δημοκρατία που στήριξε και συλλαλητήρια και κάλυψε και τη Χρυσή Αυγή και ψαρεύει στα θολά νερά του εθνικισμού. Παίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέχεται. Καταδικάσαμε τα επεισόδια εμείς. Που ανέχεται και μάλιστα συγκυβέρνησε. Ακούστε κι εσείς, σας ακούω τόση ώρα. Μα ακούτε, αλλά λέτε λάθος πράγματα. Ψαρεύεται στα θολά νερά του εθνικισμού. Αφήστε τα αυτά, κύριε Βλάχο. Που συγκυβέρνησε με έναν ακροδεξιό. Όλα τα άλλα. Η διαστρέβλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το ΚΚΕ. Η διαστρέβλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το ΚΚΕ, ξέρετε, είναι γιατί το ΚΚΕ τι να κάνουμε. Αποκαλύπτει ότι αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση είναι πιο νατοϊκή και από τους νατοϊκούς.